και 27 εδάφιο. Μόνον πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού, για να ακούσω είτε όταν έλθω και σας είδω, είτε ενώ είμαι απόν την κατάστασή σας, ότι στέκεστε εις ένα πνεύμα, συναγωνιζόμενοι εν μια ψυχή δια την πίστη του Ευαγγελίου και μη φοβιζόμενοι σουδέν από τον εναντίον, το οποίο εις αυτούς μένει ένδειξη απολίας, εις εσάς δε σωτηρίας και τούτο από Θεού. Διότι σε εσάς σε χαρίστη το υπέρ Χριστού μόνον το να πιστεύετε εις Αυτόν, αλλά και το να πάσχετε υπέρ Αυτού, έχοντες τον Αυτόν αγώναν τον οποίον είδετε εν εμή και τώρα ακούετε εν εμή. Εάν λοιπόν υπάρχει της παρηγορία εν Χριστώ ή της παραμυθία αγάπης ή της κοινωνία πνεύματος εις πλάχνα την άκαι εκτιρμή, κάμετε πλήρη τη χαρά μου να φρονείτε το Αυτό, έχοντες την αυτήν αγάπην όντες ομόψυχοι και ομόφρονες, μη πράτοτες μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας, αλλά εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας εαυτών. Και μη αποβλέπωτε έκοστος τα εαυτού, αλλά έκαστος και τα των άλλων. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήτο και εν το Χριστό Ιησού ως της εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, δια τούτο και ο Θεός υπερίψωσε αυτόν και χάρισε εις αυτόν όνομα, το υπερπάν όνομα, δια να κλίνει εις το όνομα του Ιησού παν γόνη επ ουρανίων και επ υγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, εις δόξαν Θεού Πατρός, ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε, ουχή ως εν τη παρουσία μου μόνον, αλλά τώρα πολύ περισσότερο εν τη απουσία μου, με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρίαν. Διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν, και το θέλειν και το ενεργήν κατά την ευδοκίαν αυτού, πράτετε τα πάντα, χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων, δια να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, εν μέσω γενεάς, σχολιάς και διεστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετε, ως φωστήρες εν τον κόσμο, κρατούντες των λόγων της ζωής, δια κάφημά μου εν τη ημέρα του Χριστού, ότι δεν έτρεξα εις μάτι, ουδέ εις μάτιν εκοπίασα. Αλλά αν και προσφέρω εμ' αυτόν σπονδύν επί της θυσίας και λειτουργίας της πίστεως σας χαίρω και συγχαίρω με τα πάντων ημών ως αυτός δε και εσείς χαίρετε και συγχαίρετε με τεμού. Ελπίζω δε εις τον Κύριον Ιησού να πέμψω προς εσάς ταχαίως των Τιμόθεων, δια να εφραίνομαι κι εγώ μαθών την κατάστασή σας, διότι δεν έχω ουδένα ισόψυχον, ώστις να με ρυμνήσει γνησίως περί της καταστάσεώς σας, επειδή πάντες ζητούστα εαυτόν ουχήτα του Ιησού Χριστού. Γνωρίζετε δε τη δοκιμασία αυτού, ότι ο στέκνον μετά του Πατρός εδούλευσε μετά αυτού εις το Ευαγγέλιον. Τούτον λοιπόν ελπίζω να πέψω ευθύς, καθώς είδω το τέλος των υποθέσεών μου. Αμήν. Έχει ο Απόστολος Παύλος απόλυτη εμπιστοσύνη στον Τιμόθεο. Γιατί ξέρει ότι θα με ρυμνήσει γνησίως για την κατάσταση των αδελφών τους Φιλίππους. Έχει απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δεν ζητάει τα δικά του, αλλά ζητάει τα του Ιησού Χριστού. Έχει εμπιστοσύνη ο Απόστολος Παύλος, αλλά και ο Θεός. Ο Τιμόθεος έχει μάθει να περιμένει τον Χριστό να συμμαρτυρήσει στο έργο του. Ο Απόστολος Παύλος έχει μάθει να περιμένει τον Ιησού Χριστό να ενεργήσει στη ζωή του. Αλλά τώρα το ερώτημα είναι πολύ σημαντικό. Ο Χριστός τι περιμένει από τον Παύλο, από τον Τιμόθεο, από τους Φιλιππισίους και από μας? Εμείς περιμένουμε τον Χριστό και θα έρθει ο Χριστός και θα ενεργήσει και έχει ενεργήσει πάρα πολλές φορές και θα επέμβει. Αλλά
ίσως το πιο σημαντικό, εφόσον υπάρχει η προσμονή μας στον Κύριο, γιατί λέγει και οι εκλεκτοί νέοι θα δυνατήσουν παντάπαση. Μόνο οι προσμένοντες στον Κύριο θα ανανεώνουν τις δυνάμεις τους σαν τους αετούς. Άρα λοιπόν είναι πολύ καλό για μας να προσμένουμε τον Κύριο, να περιμένουμε την επέμβαση, τον ερχομό, τις ενέργειες του Κυρίου, γιατί όταν περιμένουμε τον Κύριο, όπως ο Ηλίας, όπως η Χήρα, που πίστεψαν στο Λόγο του Θεού, τότε η δύναμή μας που θα σβήνει λόγω των εξωτερικών καταστάσεων θα ανανεούται. Θα ανανεούται κάθε μέρα. Κάθε μέρα όπως ανανεούται η δύναμη των αητών. Και είναι πολύ σημαντικό, αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι γνωρίζοντας ότι προσμένονται στον Κύριο είναι για τη δική μας ευλογία, για το δικό μας καλό. Εκείνο που έχει σημασία και είναι πιο σημαντικό είναι τι περιμένει ο Κύριος από μας για τη δική του δόξα. Περιμένουμε εμείς, αλλά περιμένει και Αυτός. Τι περιμένει ο Χριστός από σένα για τη δική του δόξα? Εμείς περιμένουμε από τον Χριστό για τη δική μας ευλογία, αλλά και ο Χριστός περιμένει για τη δική του δόξα. Και πολλές φορές ξεχνάμε ότι και ο Θεός έχει αιτήματα και ζητήματα από μας, ενώ εμείς σκεφτόμαστε μόνο τα αιτήματα και τα ζητήματα τα δικά μας προς Εκείνον. Αλλά δεν είναι έτσι το σωστό. Δεν είναι έτσι το πρέπον. Το πρέπον είναι ναι τα δικά μας αιτήματα, ναι τα δικά μας ζητήματα, ναι περιμένουμε τον Κύριο, αλλά στάσου λίγο και σκέψου ότι η σχέση σου με τον Χριστό είναι και πρέπει να είναι αμφίδρομος. Και εγώ περιμένω, αλλά και ο Χριστός λέει και εγώ περιμένω. Και εγώ περιμένω. Και εγώ ο άνθρωπος θέλω από το Θεό, από το Χριστό, και ο Χριστός λέει και εγώ ο Θεός θέλω από σένα. Έρχεται ο Χριστός και λέει εγώ είμαι φίλος σου, γιατί όσα άκουσα από τον πατέρα μου σου λέω. Αλλά θέλει και από σένα να του πεις και εγώ Χριστέ μου είμαι φίλος σου, γιατί ό,τι ακούω από τον πατέρα μου, από τον πατέρα μας, θέλω να σου λέω και να κάνω. Αδερφοί αγαπητοί, είναι πολύ σοβαρό να συνειδητοποιήσουμε ότι η σχέση μας με τον Χριστό δεν είναι μόνο να παίρνω, αλλά πολύ περισσότερο είναι να θυσιάζω, να δίνω. Η Βασιλεία του Θεού, λέει, ομοιώθη με έναν που βρήκε έναν θησαυρό στο χωράφι. Αυτή είναι η Βασιλεία του Θεού, ένας θησαυρός. Για να τον πάρει όμως πρέπει να πουλήσει όσα έχει για να μπορέσει να αγοράσει τον αγρό που έχει το θησαυρό. Αλλά η Βασιλεία του Θεού επίσης ομοιώθη με έναν έμπορο που είναι καλός, που εμπορεύεται καλούς μαργαρίτες. Και ο Χριστός είναι αυτός ο έμπορος που για να πάρει τον καλό μαργαρίτη πούλησε τα πάντα. Εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του για να σώσει εμάς. Δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, καλό να στεκόμαστε στην παρουσία του Θεού μόνο να ζητάμε? Το καλύτερο είναι με μεγαλύτερη ανταπόδοση, με μεγαλύτερη ευαρέσκεια από το Θεό, είναι να ζητάμε άφεση αμαρτιών, συγχώρεση, ναι, αλλά να του προσφέρουμε. Προσφέρτε το σώμα σας θυσία ζώσα. Σε ποιον? Στο Θεό.
Αγία ευάρεστον σε ποιον, στο Θεό. Και αυτό η προσφορά σας είναι η λογική σας λατρεία. Είναι το τι προσφέρεις στο Χριστό, το τι θυσιάζεις. Τι ήταν αυτό που ευαρέστησε σφόδρα, σφόδρα, σφόδρα το Χριστό επί της γης? Η προσφορά τριών γυναικών που έσπασαν στα πόδια του ό,τι το πολύτιμότερο είχαν, το πολύτιμο μύρο νάρδου, χάριν αυτού που τις αγάπησε. Αυτός είναι ένα ερώτημα. Κύριε, πώς θα γίνω σφόδρα αγαπητός? Θέλω, θέλεις. Θέλεις να γίνεις σφόδρα αγαπητός στον Κύριο και το όνομά σου να μνημονεύεται εις τους αιώνες των αιώνων? Σπάσε σήμερα στα πόδια του Χριστού το πολύτιμο μύρο νάρδου που φυλάς, γιατί είναι πολύτιμο. Προσφέρε του κάθε τι το πολύτιμο που έχεις. Τι είναι το πιο πολύτιμο? Τι ζήτησε από τον Αβραάμ ο Θεός? Το πιο πολύτιμο για αυτόν, τον Ισαάκ να θυσιάσει. Τι πρόσφερε ο Θεός για μας? Ό,τι το πιο πολύτιμο, τον Υιό του το μονογενή. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο που δεν εφίστη τον Υιό του το μονογενή. Τόσο πολύ θα αγαπήσεις, θα σε αγαπήσει ο Χριστός όταν δεν λυπηθείς αυτό που αγαπάς πολύ. Πρόσφερε. Και κάτσε και σκέψου με μεγάλη, με προσευχή, με σεβασμό, αλλά και με μεγάλη προσοχή. Από σένα, προσωπικά από σένα. Όποιος και αν είσαι, όποια ηλικία και αν έχεις, ό,τι και αν είσαι, τι άραγε είναι αυτό που θέλει ο Θεός, που αν του τον προσφέρεις θα τον χαροποιήσεις και θα μεταβάλεις την αγάπη του την αιώνια σε ιδιαίτερη σφόδρα αγάπη? Τι ήταν αυτό που κατέστησε το Δανιήλ σφόδρα αγαπητό στο Θεό? Τι άλλο από την προσφορά του? Τι άλλο ότι έδινε τα πάντα για το Θεό? Τι είναι αυτό που κατέστησε τον Ιωάννη σφόδρα αγαπητό? Η προσφορά του. Δεν γκρίνιαζε, δεν ζήταγε, όλο έπεφτε από στην αγκαλιά του. Του πρόσφερε την αγάπη του. Την μεγάλη αγάπη του ο Ιωάννης πρόσφερε στον Χριστό. Και έχει παρησία να λέγει ο μαθητής τον οποίον ο Χριστός αγαπούσε σφόδρα. Σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, είναι η μέρα των σφόδρα αγαπητών δούλων και δούλων του Κυρίου. Πώς θα γίνεις σφόδρα αγαπητός? Καταρχάς, σε ενδιαφέρει? Σε ενδιαφέρει? Το έχεις σκεφτεί ποτέ? Έχεις σκεφτεί ποτέ να κάνεις το Χριστό να σου πει «Δούλε μου, σφόδρα, 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 αγαπητέ»? Τι σημαίνει αυτό? Βεβαίως ο Θεός μας αγαπάει όλους. Βεβαίως ο Θεός είναι αγάπη. Βεβαίως ο Χριστός θέλει να σωθούμε όλοι οι άνθρωποι. Βεβαίως ο Χριστός θέλει να μας αποκαλύπτει τη γνώση της αληθείας, τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Αλλά θέλει να συνεργάζεται, θέλει να συνομιλεί, θέλει να πλησιάζει, θέλει να ακούει, θέλει να λέει σε κάποιον «Σύ, παιδί μου, είσαι σφόδρα αγαπητός». Θέλεις? Όποιος θέλει να σηκώσει το χέρι του. Είναι η μέρα των σφόδρα αγαπητών. Εγώ θέλω όλοι μας να είμαστε σφόδρα αγαπητοί του Κυρίου.
Δεν είναι το ερωτηματικό το μεγάλο, τι περιμένεις; Περιμένω να σε δω; Περιμένω να με κάνεις σφόδρα, αγαπητό δούλο σου, δούλη σου, παιδί σου. Μπορώ να γίνω εγώ; Δεν μπορώ. Μπορεί να με κάνει ο Χριστός; Μπορεί. Πότε; Να του το ζητήσω. Να του πω: Χριστέ μου, σε παρακαλώ, πολύ το ζηλεύω αυτό, πολύ το θέλω, πολύ το επιθυμώ. Τι θέλεις να κάνω για να με θεωρήσεις, για να έχω την πιθανότητα, για να έχω την ευκαιρία να έλθει στη ζωή μου και να με μεταμορφώσεις, όχι μόνο από δόξα σε δόξα, από χάρη σε χάρη, αλλά και από αγάπη σε αγάπη. Αλληλούια. Πόσο το θέλω. Δόξα στο Θεό. Και ποιος είναι ο σφόδρα, αγαπητός άνθρωπος του Πατέρα Θεού για να του μοιάσω; Ποιος είναι; Μόνο ο Ιησούς Χριστός, αδερφοί. Είναι ο σφόδρα αγαπητός δούλος του. Είναι ο σφόδρα αγαπητός Υιός του. Είναι ο σφόδρα αγαπητός απεσταλμένος του. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τη λέει: «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού». Να μοιάσουμε στο Χριστό σήμερα. Φαντάζεστε, αδερφοί αγαπητοί, να πάμε στον Πατέρα μας σήμερα και να του πούμε: Πατέρα, Θεέ μου, μεταμόρφωσέ με σήμερα να γίνω εικόνα του Χριστού, στα λόγια μου, στη συμπεριφορά μου, στο έργο μου, αλλά πιο πολύ απ' όλα, Κύριε, στην προσφορά μου και στην υπακοή μου σε Σένα. Στην προσφορά μου να μπορώ να Σου προσφέρω τη ζωή μου, τη δόξα μου, τον εαυτό μου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τι λέει; Αυτό το φρόνημα να είναι σε εσάς που ήταν στο Χριστό Ιησού, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχουν δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, να πάρει άλλη μορφή. Δεν έχασε την θεότητα, την ουσία της θεότητος, αλλά ενώ υπήρχε μόνο σε μορφή Θεού, έγινε σε μορφή ανθρώπου. Και αυτό δεν τον θεώρησε ότι του έκλεψε κάποιος κάτι. Και από σένα τι θέλει; Από τη μορφή του ελεύθερου, του παιδιού του Θεού, του ένδοξου, που το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, να μην θεωρήσεις αρπαγή το να είσαι δούλος του Θεού και των ανθρώπων, υπηρέτης του Θεού και των ανθρώπων. Μην το πιστέψεις αυτό, ότι είναι αρπαγή. Δεν σου κλέβει την ελευθερία σου, δεν σου αφαιρεί τη δόξα σου, δεν σου αφαιρεί την προσωπικότητά σου. Όταν σου λέει να του μοιάσεις και να πάρεις τη μορφή του δούλου, αλλά σου λέει: κάντο αυτό, και αν το κάνεις έτσι όπως πρέπει να το κάνεις, τότε η χαρά μου θα είναι πλήρης. Τότε θα είσαι σφόδρα αγαπητός δούλος μου, όπως ο Υιός μου ο μονογενής, ο Θεός ο αληθινός, έγινε δούλος στον οποίον εγώ ευηρεστήθην. Να τι θέλει ο Θεός; Την προσφορά του εαυτού σου. Θέλει να απορρίπτεις, όχι να απορρίψεις μια φορά, να απορρίπτεις πάντοτε τη γνώμη σου. Να μην λογαριάζεις την προσωπικότητά σου. Να αποδέχεσαι ό,τι επιτρέπει ο Θεός στη ζωή σου, να το αποδέχεσαι με χαρά, με ευλογία. Να είσαι και να σ' αρέσει να είσαι δούλος.
Και για να μας βοηθήσει, λέει, θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας. Και εδώ ήταν ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα για μένα, αδερφοί. Πριν από χρόνια ήμουνα στην Κύπρο και είχε έρθει ένα νεαρό παιδί, 18-20 χρονών, στα ναρκωτικά, διαλυμένη οικογένεια, άνεργος, χάλιας. Πήγε στην εκκλησία, 1-2-3 φορές δεν ήμουν εκεί, πήγα και μια φορά εγώ. Και στο κήρυγμα που είπα, στο Λόγο του Θεού είπα, θεωρείται αλλήλους υπερέχοντες. Και όταν κατεβήκαμε κάτω, είχαμε μια συμμελέτη και μιλήσαμε και μου λέει, δηλαδή, κύριε Κοροβέση, εσύ εμένα με θεωρείς υπερέχοντα. Το κοιτάω. Τώρα τι να πω. Πρέπει να πω την αλήθεια. Το ξανακοιτάω. Άλλαξα κουβέντα. Δεν είχα την παρησία να πω ναι. Και γύρισα στην Ελλάδα. Όταν γύρισα στην Ελλάδα, δούλευα σε μία βιομηχανία. Και εκεί ήμουν οικονομικός διευθυντής, αναπληρωτής γενικός διευθυντής. Είχα μεγάλη εξουσία, ανθρώπινη το λέω, δεν το λέω για καύχηση, το λέω όμως για τη συνέχεια. Και έρχεται ο ιδιοκτήτης, ο βιομήχανος και μου λέει, βλέπεις, αυτά είναι τα παιδιά μου. Εκπαίδευσέ τα. Τα κοιτάω. Πολύ μικρά, πολύ ασήμαντα, όχι μικρά σε ηλικία, σε γνώση. Περιορισμένη. Και εκείνη τη στιγμή με επισκέφτηκε ο Κύριος και ανατρίχιασα ολόκληρος. Αυτή τα παιδιά ήταν πάνω από μένα. Εγώ ξέρετε τι ήμουνα. Ένας υπαλληλάκος. Αυτοί ξέρετε τι ήταν. Ιδιοκτήτες, βιομήχανοι. Γιατί ήταν παιδιά του βιομήχανου. Κοιτάω τον εαυτό μου. Λέω, αν αυτός πάει και πει στον πατέρα του, διώχτονε, ο πατέρας του θα με διώξει. Αν αυτός πάει και πει στον πατέρα του, είναι πολύ καλός, με βοήθησε, τα ξαναλέω. Αν αυτός πάει στον πατέρα του και πει, είναι πολύ καλός, με βοήθησε, μου συμπαραστάθηκε στην άγνοιά μου, στην αδυναμία μου, δώσ' του αύξηση, θα μου δώσει. Και εκεί, αδερφοί, έκλαψα. Λέω, να πως έχει δίκιο το Ευαγγέλιο του Χριστού. Πως μπορώ να δω τον αδερφό μου, τον νέο, τον μικρό, τον ασήμαντο, συγγνώμη, Κύριε μου, τον ελάχιστο που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι είναι υπερέχον, γιατί είναι παιδί του αφεντικού μου. Και εγώ τι είμαι, υπαλληλάκος, δηλαδή υπηρέτης, δηλαδή ποιμένας, αλλά υπαλληλάκος. Κύριος είναι το αφεντικό και τα παιδιά του είναι τα αφεντικά. Εγώ είμαι τίποτα, μηδενικό. Με έχει, με κρατάει όσο κάνω καλά τη δουλειά μου. Αν θεωρήσω ότι έκανα κάτι καλύτερο, μου λέει, για φύγε, φύγε, θα πάρω άλλον καλύτερο από σένα. Τι είμαι, ένας άθλιος υπαλληλάκος που νομίζω ότι έχει κάποια εξουσία, αλλά δεν είναι το αφεντικό μου την έδωσε. Και όποτε θέλει μου τη δίνει, όποτε θέλει μου αυξάνει το μισθό, όποτε θέλει μου μειώνει το μισθό και όποτε θέλει με απολύει κιόλας. Και είπα, τι ωραία είναι που να βλέπω έτσι τα αδέρφια μου, όλα τα αδέρφια μου, ότι είναι παιδιά του αφεντικού μου, είναι παιδιά του βασιλιά μου, είναι παιδιά του παντοδυνάμου. Και εγώ τι είμαι, ένας άθλιος, υπηρέτης, άχρηστος, που θέλει και με κρατάει, που με σπλαχνίζεται και με κρατάει, που κάνει έλεος, που με ελεεί. Πώς ελεώ εγώ ένα φτωχό? Έτσι με λέει και εμένα, γιατί είμαι φτωχός και παίρνεις.
Έλεος του Κυρίου είναι το ότι είμαστε ακόμη εδώ. Έλεος του Κυρίου είναι ότι είμαι εγώ εδώ. Έλεος του Κυρίου είναι, τα σπλάχνα του Θεού είναι. Τώρα πραγματικά όσο σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή, λέω να τα παιδιά του αφεντικού μου. Και εγώ τι είμαι, υπαλληλάκος, ασήμαντος, υπαλληλάκος, αχρίος, υπαλληλάκος, άθλιος, που βρήκα όμως και βρίσκω χάρη από τον Κύριό μου. Και αυτό έχει σημασία, αδερφοί, να βρίσκουμε χάρη. Άρα, τι θέλει τώρα ο Θεός από μένα? Να είμαι ένας καλός υπαλληλάκος. Αυτό θέλει από μένα. Να κάνω καλά τη δουλειά μου. Τι ήθελε το αφεντικό μου? Να είμαι ένας καλός οικονομικός. Να είμαι υπάκουος. Να μην κάνω ό,τι θέλω. Να είμαι στην ώρα μου. Να είμαι επιμελής. Να κάνω σωστά τη δουλειά μου. Και αν κάνω λάθος να το διορθώνω γρήγορα. Και να εξυπηρετώ τα συμφέροντα και τη δόξα του αφεντικού μου. Και όχι μόνο, και των παιδιών του αφεντικού μου. Τώρα τα πράγματα έγιναν καθαρά σε μένα. Είχε ανοίξει το μυαλό μου και τώρα ο Θεός το ανοίγει ακόμη. Για να καταλάβω την αθλειότητα τη δική μου και τη δόξα τη δική σας. Για να καταλάβω το πόσο αχρίος και ντενεκές ξεχάνωτος είμαι. Και ότι το μόνο που περιμένει ο Θεός από μένα είναι να κάνω με επιμέλεια τα λίγα που μου ζητάει να κάνω. Δεν έχει απαιτήσεις γιατί με αγαπάει. Αμήν, αδερφοί. Γι' αυτό τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Δεν ξέρω αν θα μάλλον, συγγνώμη. Σε μένα τη ζωή είναι κέρδος. Είναι ο Χριστός. Το ζήνει σε μένα είναι ο Χριστός. Το αποθανεί είναι κέρδος. Και ξέρω ότι θα παραμείνω εδώ για να συμμετάσχω στην προκοπή σας και στη χαρά σας. Και αν κάνω καλά τη δουλειά μου, πρέπει και να προκόβετε και να χαίρεστε. Αλλά επειδή δεν είμαι εγώ μόνο υπαλληλάκος, και εσύ αδελφέ που είσαι πατέρας, υπαλληλάκος είσαι. Και εσύ αδελφή που είσαι μάνα, υπαλληλάκος είσαι. Που πρέπει να παραμένεις για την προκοπή των παιδιών σου και για τη χαρά των παιδιών σου. Πώς λοιπόν εγώ θα γίνω σφόδρα αγαπητός, αν καταφέρνω και σας κάνω να προκόβετε τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, την εκκλησία και να έχετε χαρά. Να μην είμαι πρόξενος λύπης, πρόξενος χαράς. Για να είμαι όμως πρόξενος χαράς και πρόξενος προκοπής μεγάλης, τι πρέπει να κάνω? Να είμαι υπάκουος στο Χριστό. Τι ήταν ο Ηλίας για την χείρα? Πρόξενος χαράς. Τι ήταν ο Ηλίας? Πρόξενος προκοπής. Γιατί τον έστειλε ο Χριστός τον Ηλία στην χείρα? Για να την υπηρετήσει, για να τη διατηρήσει στη ζωή, για να μεγαλώσει το παιδί της, και αργότερα το παιδί της θα αρρωστήσει. Γιατί τον έστειλε τον Ηλία ο Θεός? Για να θεραπεύσει το παιδί της. Γιατί τον έστειλε στα Σαρεπτά της Σιδώνος? Για τη χείρα. Και χάριν της χείρας, εξαιτίας της χείρας, εξαιτίας του πειθαριού της χείρας, εξαιτίας του ρογίου της χείρας, έτρωγε και αυτός πλουσίος. Γι' αυτό τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Προσφέρω εμ' αυτόν σπονδύν επί της θυσίας και λειτουργίας της πίστεώς σας, και χαίρω, αλλά και συγχαίρομαι με τα πάντων ημών. Χαίρομαι γιατί χαίρεστε. Ως αυτός κι εσείς χαίρετε και συγχαίρετε με τεμού. Αυτό είναι το μυστικό. Να έχετε χαρά, να χαίρομαι με τη χαρά σας. Να έχω χαρά και να χαίρεστε με τη χαρά μου. Και ποιος να δοξάζεται? Ο Θεός. Πού? Στη χαρά μας. Για σκεφτείτε τώρα να το πάρουμε ανάποδα. Εγώ να σου προξενώ λύπη, πώς με βλέπει ο Θεός? Να σε σκανδαλίζω, πώς με βλέπει ο Θεός? Να σε ταλαιπωρώ, πώς με βλέπει ο Θεός? Και να αυτοδικαιώνουμε κιόλας.
Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις εσύ, εγώ καταλαβαίνω. Αδελφοί αγαπητοί, να μας μείνει αυτό. Είσαι υπαλληλάκος. Οι άλλοι όλοι είναι τα αφεντικά σου, γιατί είναι παιδιά του αφεντικού σου. Για σκεφτείτε μια εκκλησία, μια οικογένεια, που να θεωρούμε τον εαυτό μας υπαλληλάκο όλοι στην υπηρεσία του αδερφού μας. Τι ωραία οικογένεια, τι ωραία εκκλησία. Να μην υπάρχει κανείς που να λέει «εγώ είμαι», αλλά να λέει «εγώ ο Κακομοίρης υπαλληλάκος σου είμαι». Αυτή τη λέξη «υπαλληλάκος» μου την είπε ο Κύριος. Γιατί νόμιζα ότι ήμουν διευθυντής, άθλιος και ουτιδανός. Υπαλληλάκος είσαι. Δόξα στο Θεό. Αλλά και τώρα να μην νομίζω ότι είμαι επιμένας και ότι λέει τίποτα. Χωρίς αμφισβητήσεις, χωρίς διαλογισμό, γιατί έτσι θα λάμπετε μέσα στη γενεά της σκολιά και διεστραμμένη σαν φωστήρες, σαν τον ήλιο και τη σελήνη, σαν τη σελήνη και τα αστέρια. Θα λάμπετε μέσα στον κόσμο γιατί κρατάτε το λόγο της ζωής. Στα χέρια μας, αδερφοί αγαπητοί, κρατάμε το λόγο της αιωνίου ζωής. Μην ξεχνάμε όμως, υπαλληλίσκοι είμαστε στην υπηρεσία των αδελφών μας. Ποτέ δεν θα γίνουμε ιδιοκτήτες. Ποτέ δεν θα γίνουμε κύριοι. Πάντοτε θα είμαστε ιερείς και βασιλείς του υψίστου στην υπηρεσία του παντοδυνάμου Θεού και των παιδιών του. Αμήν.